Σήμερα έχουμε εκλογές στα υπηρεσιακά συμβούλια, τα οποία κρίνουν τις υπηρεσιακές μεταβολές των συναδέλφων. Έχουμε εκλογές για το ΠΙΣΤΕ που είναι στον ομό Λασιθίου, για το ΑΠΙΣΤΕ που είναι στην περιφέρεια Κρήτης και για το ΚΙΣΤΕ που είναι στην Πανελλαδικά. Είναι σημαντικά τα υπηρεσιακά συμβούλια και οι εκλογές των αιρετών αντιπροσώπων μέσα από τον κλάδο του συναδέλφους, διότι είναι το αυτή και το μάτι του συναδέλφου μέσα στα συμβούλια αυτά, στα οποία προείσταται ο εκάστοτε διευθυντής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Εμείς δεν θα μιλήσω παραταξιακά, θα μιλήσω γενικά. Εμείς σαν αιρετοί έχουμε την υποχρέωση να υπερασπιζόμαστε τα συμφέροντα του κλάδου μέσα στα συμβούλια και τα συμφέροντα των μαθητών μας, όχι μόνο των συναδέλφων. Άρα λοιπόν οι εκλογές είναι σημαντικές, γίνονται κάθε 2 χρόνια και μέχρι τώρα η προσέλευση είναι σημαντική, έχουν έρθει αρκετοί συνάδελφοι να ψηφίσουν και τα εκλογικά κέντρα είναι σε κάθε πόλη, σε τρεις μεγάλες πόλεις του νομού, Σιτή, Άγιο Νικόλο και Ιεράπετρα. Η ψηφοφορία είναι 9 με 5 και μετά θα αρχίσει η καταγραφή των ψήφων για το ποιος θα βγει αιρετός στα συμβούλια αυτά. Γιατί τα τελευταία χρόνια έχουμε διάφορα προβλήματα, όπως είναι η αδιοριστία των εκπαιδευτικών, όπως είναι τα κτηριακά προβλήματα, όπως είναι οι αλλαγές στον χώρο της εκπαίδευσης. Όλα αυτά πρέπει να λυθούν στη συνεργασία με τον κλάδο, τους γονείς και τους μαθητές. Μαζί με την εκάστοτε κυβέρνηση πρέπει λοιπόν ο Υπουργός να σκύψει και να συνεργαστεί με τους καθήλυνα αρμόδιους που είναι συνάδελφοι που κατά κύριο λόγο μπαίνουν μέσα στη τάξη και ξέρουν από πρώτο χέρι τα προβλήματα του κλάδου και των σχολείων. Σήμερα διεξάγονται οι εκλογές εδώ στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Σιτίας για την ανάδειξη των αντιπροσώπων μας στα υπηρεσιακά συμβούλια ΠΙΣΠΕ, ΑΠΙΣΠΕ, ΚΙΣΠΕ. Η διαδικασία διεξάγεται ομαλά. Υπάρχει μεγάλη προσέλευση των συναδέλφων. Τα πράγματα είναι πολύ ήσυχα και εύχομαι να συνεχίσουν έτσι. Και εύχομαι καλή επιτυχία σε όλους τους υποψηφίους συναδέλφους μας. Ευχαριστώ.